υποψίες ότι η καταγγελία της Άντρης Ελευθερίου ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Πρόθεση να προβούν σε καταγγελία εξέφρασαν άλλα 4 πρόσωπα. Συνάντηση Γιολίτη Φυλακτού το μεσημέρι στον απόϊχο της μαρτυρίας του ηθοποιού με την Υπουργό Δικαιοσύνης να απευθύνει έκκληση στους πολίτες να σπάσει επιτέλους η αλυσίδα της σιωπής. Μας ενημερώνει ο Μιχάλης Κυβδιώτης. 4 νέα πρόσωπα είναι πρόθυμα να σπάσουν τη σιωπή τους αφού ήρθαν ήδη σε επαφή με το κλιμάκιο εξέτασης σεξουαλικών παρενοχλήσεων του Αρχηγείου Αστυνομίας, εκφράζοντας ετοιμότητα να προβούν σε καταγγελία. Το κλιμάκιο έχει μέχρι στιγμής ενώπιον του 16 υπό εξέταση υποθέσεις από τον χώρο του αθλητισμού, της πολιτικής, του πολιτισμού, της εκκλησίας και της ιατρικής. Από τις 16 αυτές οι υποθέσεις, οι οποίες διερευνούνται, οι 7 έχουν ήδη ολοκληρωθεί και έχουν ήδη καταχωρηθεί ενώπιον δικαστηρίων. Μία υπόθεση έχει σταλεί στην νομική υπηρεσία. Ήδη η ειδική ανακριτική ομάδα έχει ενισχυθεί τις τελευταίες μέρες με ακόμα 2 ανακρίτριες. Το θέμα αποτέλεσε αντικείμενο σύσκεψης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη συμμετοχή του βοηθού αρχηγού αστυνομίας Δημήτρη Δημητρίου και της επικεφαλής του κλιμακίου που χειρίζεται υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης. Η Έμιλη Γιολίτη απίφθινε έκκληση στους πολίτες για επώνυμες καταγγελίες. Η αστυνομία δεν μπορεί να διερευνήσει ανώνυμες καταγγελίες. Θέλω τη βοήθεια του κάθε ενός μας για να άρουμε την προστασία των θητών. Η αλυσίδα σιωπής και συγκάλυψης πρέπει οπωσδήποτε να σπάσει. Η Υπουργός Δικαιοσύνης συναντήθηκε και με τον ηθοποιό Ανδρέα Φυλακτού, ο οποίος έσπασε τη σιωπή του και προχώρησε σε επώνυμη καταγγελία στην αστυνομία. Πάσα να καταγγείλω γιατί είναι πολλά άσχημο να κουβαλάς κάτι μέσα σου για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, να σε τρώει, να ρίχνεις τις ευθύνες στον εαυτό σου, να προσπαθείς να το δικαιολογήσεις και να μην σε αφήνει να εξελιχθείς. Οπότε καθένας στο δικό του χρόνο ας βρει το θάρρος να εκφραστεί. Είναι ακριβώς αυτά τα στερεότυπα, αυτήν την ομερτά, την οποία οφείλουμε να σπάσουμε και χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα βρέθηκα εδώ μαζί με έναν άντρα, τον Ανδρέα του Φυλακτού, που βρήκε το κουράγιο και το θάρρος να μιλήσει, αλλά και να ενθαρρύνει άλλους να μιλήσουν. Την ίδια ώρα το Ανώτατο Δικαστήριο ρίχνει τον μπαλάκι στη Βουλή για αυστηροποίηση της νομοθεσίας σε σχέση με τις αποφυλακίσεις καταδικασθέντων για σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Αφορμή η έφεση 40χρονου με καταδίκες για βιασμούς και σεξουαλικές κακοποιήσεις ανηλίκων. Παρεμβάλλουμε ότι παρά την επιβολή 20 ετούς ποινής φυλάκισης από το αρμόδιο δικαστήριο, ο εφεσίοντας, όπως επιβεβαιώθηκε κατά τη συζήτηση της έφεσης, αποφυλακίστηκε το 2010, εκτείοντας δηλαδή το ενδεύτερο της ποινής που του επιβλήθηκε. Θεωρούμε ότι επέστη ο χρόνος επανεξέτασης του πλαισίου μείωσης των ποινών και πρόωρης αποφυλάκισης καταδικασθέντων, ιδίως σε περιπτώσεις όπου τα εγκλήματα που διέπραξαν είναι ιδιαιτέρως σοβαρά, όπως εμπροκειμένου. Όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχολίασε στο Σίγμα Λάιβ η Επίτροπος Διοικήσεως, απευθύνοντας έκκληση σε όλους να σπάσουν τη σιωπή. Οι καταγγελίες που δέχεται διαχρονικά το γραφείο μου αφορούν στον τομέα της απασχόλησης τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή τη στιγμή διερευνώνται νέα παράπονα στο χώρο εργασίας στον δημόσιο τομέα. Η κυρία Λωτίδου διαβεβαίωσε ότι υπάρχει επαρκής νομοθεσία και αποτελεσματικοί μηχανισμοί που μπορούν να διασφαλίσουν σε κάθε άτομο που καταγγέλει προστασία, ασφάλεια και σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του. Κυρίες και κύριοι, δείτε σε πολύ λίγο.